Οι πύρινες φλόγες που απείλησαν χθες το μεσημέρι ένα μεγάλο μέρος της βιοτεχνικής ζώνης στη Φοινικιά κατέκαψαν στο πέρασμά τους 5.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούσαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 από εργοστάσιο ξυλίας και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επεκτάθηκε σε μια επιχείρηση με χαρτικά και εξοπλισμό ξενοδοχείων, αλλά και μία ακόμη αποθήκη ξυλίας. Δύσκολη επιχείρηση, άμεση κινητοποίηση και καταφέραμε και φέραμε το αποτέλεσμα ώστε να μην έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς σε κανένα από τα παρασκήμενα κτίρια. Οι καπνοί φαίνονταν από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Ηρακλείου και η επιχείρηση της πυροσβεστικής που στήθηκε ήταν γιγαντιαία. Δεκάδες οχήματα και πυροσβέστες, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έκανε ρήψεις νερού ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες που για αρκετή ώρα έδειχνε να απειλεί και γειτονικές επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν έφλεκτα υλικά τα οποία κανείς δεν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται τι θα προκαλούσαν αν η φωτιά έφτανε μέχρι εκεί. Από τη δυτική πλευρά, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν με υγραέριο και διάφορα χημικά, και από τη νότια πλευρά που υπήρχαν εγκαταστάσεις κατασκευής αλουμινίου. Τα καταφέραμε. Η μάχη με τις φλόγες έδειξε να έχει θετική έκβαση λίγο πριν από τις 5.30 το απόγευμα, που η πυροσβεστική οριοθέτησε ασφαλώς τη φωτιά. 5.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου είναι η γεωμένη επιφάνεια. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν και σήμερα, πιθανόν και αύριο, μέχρι ούτως ώστε να διασφαλιστεί να μην έχουμε κάποια εξέλιξη ή κάποιο δυσάρεστο γεγονός όσον αφορά από έναρξη πυρκαγιάς και αναζωπήρωσης. Οι επιχειρηματίες πάντως που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που τους βρήκε, ενώ και άλλοι επαγγελματίες της περιοχής, όπως είπαν, θα κάνουν καιρό να συνέλθουν από την εικόνα που αντίκρισαν και το πόσο κοντά στον κίνδυνο βρέθηκαν και οι δικές τους περιουσίες. Θέλω να ευχαριστήσω όμως την πυροσβεστική Ηρακλείου και ιδιαίτερα τον Τζίρο Τσικαλά και όλα τα παιδιά. Δώσανε την ψυχή τους. Πραγματικά ήταν μαχητές, ήταν πάρα πολύ σοβαροί σε αυτά που έκαναν. Είδατε τον κίνδυνο για την επιχείρησή σας? Ναι, φυσικά. Οι φλόγες έγκλειφαν το κτίριο κάποια στιγμή για 5-10 λεπτά και ήταν το σημείο που σκεφτήκαμε ότι μάλλον τελειώνει το θέμα. Εκείνοι μας εψύχωναν όμως, μας είπαν ότι δεν θα καείτε και έτσι έγινε.